πάμε τώρα σε μένα. Πάμε στην υπόθεση Καρολάιν και στη δολοφονία. Ο Αναγνωστόπουλος είναι κοινικός και χωρίς συναισθήματα, λέει η ψυχολόγος. Ενώ αυτή την ώρα βρίσκεται... Στο δικαστήριο, είναι στο μεικτό ορκωτό κακουργιοδικείο Αθηνών, όπου σήμερα ένα ακριβώς χρόνο μετά τη δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς είναι η απολογία του. Είναι το τελικό επί της ουσίας στάδιο πριν την 15η, όπου θα είναι και η αγόρευση των δικηγόρων, αλλά και η πρόταση του εισαγγελέα για την ποινή που θα πρέπει να λάβει ο συγκεκριμένος. Πάντως ο ίδιος λέει, και να το τονίσουμε αυτό, μέσα στην απολογία του, λέει ότι... Επιμένει στο ότι ήταν ερωτευμένος με τη γυναίκα του. Και ότι όλα έγιναν εμβρασμό ψυχής. Μάλιστα, να πούμε ότι μιλούσε για την Καρολάιν στον Ενεστώτα, με αποτέλεσμα να τον διορθώσει η πρόεδρος του δικαστηρίου. Μίλησε και για τη γνωριμία τους, πώς γνωρίστηκαν όταν ήταν ανήλικη ακόμα η Καρολάιν, για το γάμο, για τις σπουδές που ήθελε να κάνει η Καρολάιν και πώς κατέληξαν τελικά στο σπίτι στα γλυκά νερά. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι ο ίδιος σε αρκετά σημεία της απολογίας του έκλαιγε. Και ζήτησε φυσικά ότι, και είπε κιόλας ότι όσο συγγνώμη για να ζητήσω, δεν πρόκειται να τη φέρω πίσω. Επίσης έλεγε 100 φορές να γύρισα πίσω το χρόνο, 100 φορές θα διάλεγα την Καρολάιν. Ποιος θέλει αυτά, ο άνθρωπος που νησέζει τη ζωή. Είναι, ναι. Ο δολοφόνος! Διασάλευση του νου. Ο δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο, ο διάολος! Εντάξει, προσπαθεί να διευκολύνει τη θέση του και να απαλύνει το αποτέλεσμα, αλλά τώρα πια είναι δολοφόνος τέτοιος. Δεν μπορεί να συγκινήσει δικαστήριο. Θυμήθηκε σήμερα να πει συγγνώμη. Ένα χρόνο μετά που κορόιδευε τις αρχές, τον κόσμο, όλο, και έχει δολοφονήσει τη γυναίκα του και το ζωντανό του. Και σήμερα βρήκε να μας πει για 100 συγγνώμες. Λέει εδώ... Βρε 2 εκατομμύρια συγγνώμες. Είναι σημαντικό να δούμε το διάλογο με τον πρόεδρο του δικαστηρίου. Ρωτάει λοιπόν ο πρόεδρος, ήταν η γυναίκα της ζωής σας, με λίγα λόγια. Αυτό το έχω πει, πολλές φορές, λέει ο Μπάμπης. Εγώ δεν το έχω πει ποτέ. Η αγάπη που πήρα και ένιωσα ήξερα τι είναι. Πρόεδρος, υπήρξε κάτι προβληματικό στην αρχή? Τα πλήν του χαρακτήρα της ήταν αμεληταία και ένα κομμάτι τους ήταν της εφηβείας. Είχε την εφηβική αφέλεια που είχε οποιοδήποτε. Ήξερα ότι θα οριμάσει. Αν και όριμη για την ηλικία της, ήταν στη διαδικασία ορίμανσης. Άξιζε για μένα να προσπαθήσω στο 100%. Είναι πολύ, πολύ περίεργα τα όσα λέει ο ίδιος. Και μιλάμε για ένα δολοφόνο, για ένα εγκληματία. Ναι, λέει φυσικά και λεπτομέρειες για το πώς... Και τα προβλήματα της σχέσης, θέλω να μου πει, πάμε. Που ρωτάει η πρόεδρος αν η σχέση αυτή υπήρξε προβληματική. Εκεί τι λέει? Είναι υποκειμενική λέξη. Μπορεί κάποιος που θα τα ακούσει να τα χαρακτηρίσει ως προβλήματα, αλλά για μένα λέει δεν ήταν. Μάλιστα, μίλησε και για την πρώτη εγκυμοσύνη της Καρολάιν. Υποστήριξε ότι δεν ήταν προγραμματισμένο, ότι δεν την είχε πιέσει δηλαδή ο ίδιος. Ότι θέλανε, όπως είπα χαρακτηριστικά, να κάνουν άλλα πράγματα. Δεν υπήρχε συζήτηση μεταξύ μας ώστε να τερματιστεί η εγκυμοσύνη. Το συζητήσαμε πάρα πολύ. Αυτό το οποίο συγκλονίζει είναι το κομμάτι που λέει σχετικά με την αποβολή της Καρολάιν. Ναι. Ναι, είπε, λέει, ότι αυτό που μας συνέβη εκείνο το απόγευμα και δεν συνέβη στο σώμα μου, με γονάτισε. Μας γονάτισε, μας διέλυσε. Όποιος και να μου το περιέγραφε πριν, δεν θα το πίστευα. Η Καρολάιν και πάλι ήταν εκεί για μένα. Επιβεβαιώθηκε η ποιότητα αυτού του ανθρώπου. Το Σάββατο το βράδυ απέβαλε στην κρεβατοκάμαρά μας. Το σποράκο το χάσαμε στο σπίτι και το είδαμε. Το σποράκο τον χάσαμε στο σπίτι και το είδαμε. Το βάλαμε σε ένα κουτάκι, ήταν παιδάκι, δεν ήταν έμβριο και πήγαμε στον ημιτό. Φοβερό. Άρα, δηλαδή, μας λέει ότι έγινε μία αποβολή μέσα στο σπίτι, ότι βγήκε στην ουσία ένα παιδάκι. Το βάλαμε σε ένα κουτάκι, δεν ήταν έμβριο, σου λέει. Ναι, δεν ήταν έμβριο, ήταν παιδάκι, ναι. Και το πήγανε στον ημιτό. Δηλαδή, τι να πεις. Γιατρός δεν την είδε. Αυτό είναι το περίεργο, γιατί γνωρίζαμε ότι όντως υπήρχε μια αποβολή πριν κάνει την κόρη. Κάνει εντύπωση, δηλαδή. Κάνει εντύπωση, ναι. Έτσι αντιμετωπίζονται αυτές τις περιπτώσεις. Από τα λεγόμενά του. Αυτά είναι ακριβώς τα λεγόμενά του στο δικαστήριο. Δεν έχουμε αφαιρέσει εμείς κάτι. Είναι ακριβώς όπως τα είπε. Ναι, ούτε και προσθέσαμε κάτι.
Αυτά. Όλα αυτά εξηγούνται από, από αυτά που έχει πει η ψυχίατρος η οποία κατέθεσε για λογαριασμό της οικογένειας της Καρολάιν, η οποία είπε ότι πρόκειται για ένα προβληματικό και πολύ κτητικό άτομο, το οποίο ουσιαστικά την κρατούσε φυλακισμένη την Καρολάιν. Και είναι πολύ έτσι αξιοσημείωτο όταν ρωτήθηκε, επειδή αναφέρθηκε στο θέμα της σχέσης τους, όταν ρωτήθηκε για τη σχέση των δύο αυτών ανθρώπων, είπε ότι ήταν προβληματική, υπήρχε σίγουρα ένταση μεταξύ τους, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε βρασμός ψυχής. Πάμε να ακούσουμε. Δηλαδή, να την ακούσουμε την κυρία Μιλωνοπούλου. Ελένη Μιλωνοπούλου, η οποία είπε ότι από την πρώτη στιγμή δήλωσε στην αστυνομία ότι ο είναι καταρχήν κοινικός, είναι δολοφόνος. Κοινικός και προβλέψιμος. Από την πρώτη στιγμή, είπα, λέει η κυρία Ελένη Μιλωνοπούλου στις αρχές, ότι είναι ο δολοφόνος ο Μπάμπης. Παρακαλώ. Ο Γουμενάκης και αγράφησε το προφίλ του κυρίου Αναγνωστόπουλου. Εγώ κράτησα την κουβέντα της ότι συμφώνησε σε όλα μαζί μου. Και αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό, διότι βλέπω και ότι οι απόψεις και μιας ψυχιάτρου συγκλίνουν. Mm-hmm. Τι περιμένουμε σήμερα από την απολογία του, τι περιμένετε εσείς να ακούσετε από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο? Η απολογία του σήμερα για μένα, η γνώμη μου, είναι ότι θα είναι προβλέψιμη. Δεν περιμένω να ακούσω κάτι διαφορετικό, γιατί ήδη έχει δείξει προς τα που κλείνει η απολογία του. Θα σας υπενθυμίσω τρία πράγματα. Το πρώτο είναι όταν δήλωσε ότι είναι έγκαμος, χείρος και με ένα παιδί. Το δεύτερο είναι όταν κατέθεσε η σύνοικος της Μεζονέτας και φίλη του ζευγαριού, όταν τη ρωτούσε, της απάντησε, όταν χάσαμε την Καρολάιν. Και όταν κατέθεσα εγώ, συνέχεια μου έλεγε το πόσο αγαπούσε τη γυναίκα του. Είναι προβλέψιμος σε όλα. Έχω ξαναπεί ότι έστω την ίστατη ώρα δεν ζήτησε ένα συγγνώμη. Κατ' εμέ είναι ένας άνθρωπος κοινικός και χωρίς συναίσθημα. Νομίζω ότι η προσωπικότητά του και έτσι όπως σκιαγραφήθηκε από την ψυχίατρο την κυρία Ιγουμενάκη καλύπτει αυτό που είπε, το έγκαμος και χείρος. Ισχύει μέσα στη δίκη ότι ελέγχει τα πάντα, ότι κάνει ερωτήσεις, ότι συμμετέχει, ότι είναι σιωπηλός, ότι είναι ψύχρεμος? Βεβαίως, ακριβώς έτσι, ελέγχει τα πάντα, σιωπηλός, ψύχρεμος και συγκεντρωτικός. Είναι ακριβώς η σκιαγράφηση και της ειδικού της κυρίας Ιγουμενάκη και η δικιά μου σκιαγράφηση για το άτομό του. Μια γυναίκα που δεν το πίστεψε, όπως έλεγες, από την αρχή ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αθέος. Από την αρχή πίστευε λοιπόν ότι τι, ότι ο άνθρωπος αυτός ενδέχεται να είναι ο δολοφόνος της σύζυγου του. Δεν είπε δέχεται, ήταν σίγουρη. Και να πούμε λοιπόν και ότι η συγκεκριμένη... Και προστασία κιόλας η ίδια. Καθώς κάθε δύο μέρες επικοινωνούσε μαζί της ο Μπάμπης και η γυναίκα λέει ότι είχε δεχτεί απειλητικά τηλεφωνήματα. Ναι, και μάλιστα λέει χαρακτηριστικά ότι στα τηλεφωνήματα αυτά της έλεγαν ότι να πείτε ό,τι πρέπει να πείτε, αλλιώς θα σας σκοτώσουμε. Μάλιστα. Και μάλιστα και η ίδια η κυρία Μιλωνοπούλου, μόλις φυσικά πληροφορήθηκε το συμβάν, τη δολοφονία της Καρολάιν. Και είδε και στις ειδήσεις. Τη δολοφονία της Καρολάιν. Πήρε τηλέφωνο το δικηγόρο της και του είπε ότι πιθανότατα ο δράστης είναι ο σύζυγος. Και είχε δεχτεί φυσικά και μετά και τα απειλητικά τηλεφωνήματα, έτσι. Μάλιστα. Και το είπε μάλιστα και στην κατάθεσή της, αν θέλει. 3,5 ώρες, σιγά-σιγά. Μπράβο, που κράτησε 3,5 ολόκληρες ώρες. Ήταν η πρώτη φορά που παίρναγε την πόρτα της Γαδά και είπε: η πρώτη μου κατάθεση δόθηκε 48 ώρες μόλις μετά από το έγκλημα. Όπως έχω πει και στην κατάθεσή μου και στο δικαστήριο, έπρεπε να καταθέσω όλη την αλήθεια. Αλλά επειδή ο δολοφόνος κατ' εμέ ήταν ο σύζυγος, έπρεπε στη δημοσιότητα να εμφανιστεί μία κατάθεση που θα είναι διαφορετική από την πραγματική. Είχε συνεννοηθεί γι' αυτό η δικηγόρος μου με το τμήμα ανθρωποκτονιών. Και τότε θυμόμαστε όλοι που βγαίναν τα κανάλια και τη βρίζαν την κυρία Μιλωνοπούλου. Έτσι. Την κατηγορούσαν, πέρασε από ένα λαϊκό δικαστήριο. Έτσι, η ακριβώς. Κυρία Μιλωνοπούλου από τα κανάλια. Επειδή τι έκανε η κυρία Μιλωνοπούλου, συνεργάστηκε με την ελληνική αστυνομία τότε και έδινε άλλα στοιχεία προς τα έξω, επίτηδες για να διευκολύνει το έργο των αρχών.
Και κανένα από τα κανάλια που την κατηγορούσε την κυρία Μιλιονοπούλου δεν βγήκε να ζητήσει μια συγγνώμη. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Όχι. Την είχαν κάνει κόσκινο την κυρία Μιλιονοπούλου. Κόσκινο. Τι. Και κανείς δεν ζήτησε συγγνώμη. Και εκείνη τι έκανε, αυτά τα οποία έλεγε ήταν επί την καθοδήγηση των αρχών για να ρίξουν στάχτη στα μάτια του Φωνιά. Του Μπάμπη. Μένουμε εδώ.